καταστόματος του Δομένου. Η ιστορική και μαρτυρική αυτή κοινότητα και οι νεκροί μας ζητούν δικαίωση. Παραστάθηκε το Ιταλικό Δημόσιο, το οποίο αξίζει να επισημάνω ότι παραδέχτηκε τα γεγονότα, αποδέχτηκε στην πραγματικότητα ότι συνέβησαν όλα αυτά τα οποία προέκυπταν ούτως ή άλλως από ντοκουμέντα της εποχής, έγγραφα, επίσημες αναφορές κλπ. Αλλά βεβαίως σιώπησαν απολύτως για το θέμα της ηθικής δικαίωσης των κατοίκων, δηλαδή των αποζημιώσεων. Το ολοκαύτωμα του Δομένικου, σας θυμίζω, ότι στήχησε τον αφανισμό μιας ολόκληρης περιοχής που κατέβηκε μέχρι την Ηλόγουστα και το Αμούρι. Θέλω επίσης να σας πω ότι αυτή την ιστορική στιγμή σήμερα θα πρέπει να την δυναμώσουμε ενώνοντας όλες τις φωνές μας. Και αυτό ζητάμε και από τους δικούς μας εκπροσώπους και από τη δύναμη των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης της περιοχής. Εγώ την υπόθεση αυτή την ανέλαβα πριν γίνω βουλευτής. Με την υπόθεση αυτή όμως ηθικά έχω ταυτιστεί. Δεν είναι μια πολιτική υπόθεση, είναι μια εθνική υπόθεση. Θεωρώ ότι έχουμε εθνικό χρέος να δώσουμε όλη τη δύναμή μας τώρα και να μην απορριφθεί η αγωγή μας που φτάσαμε μετά από 8 εσείως χρόνια να τη δικάζουμε για τυπικούς λόγους. Και ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Η παρούσα κυβέρνηση Ευνίδια, με μία διάταξή της, επανέφερε το δικαστικό ένσημο και στις αναγνωριστικές αγωγές. Αυτό σημαίνει με απλά μαθηματικά 40.000 ευρώ, τα οποία πρέπει να καταβληθούν από ανθρώπους του Δομένικου, παππούδες, γιαγιάδες, μεσόκοπους, ανθρώπους του Μόχθου και της Αργατιάς. Αυτό είναι μία δαπάνη που δεν μπορεί να την αναλάβει κανένας άλλος και δεν επιτρέπεται να την αναλάβει, ούτε ο Δήμος μπορεί, αν μπορούσε να το έκανε αυτό. Και δυστυχώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο μετέωρο βήμα, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ήδη η διάταξη αυτή αντισυνταγματική και πολλά δικαστήρια δεν την εφαρμόζουν.